Κύριε Υπουργέ, κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια τέτοιον καιρό. Με τις πρώτες δυνατές βροχές, για άλλη μια φορά έχουμε πλημμύρες στη Χαλκιδική, όπως βέβαια και σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Και τούτη τη φορά οι δυνατές βροχές που πέσανε στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στους δήμους της Ιθονίας, της Νέας Προποντίδας και του Αριστοτέλη, έφεραν μεγάλες, πολύ μεγάλες καταστροφές σε σπίτια. Πήγα και τα είδα με τα ίδια μου τα μάτια, σε επιχειρήσεις, σε καλλιέργειες και βεβαίως στο οδικό δίκτυο της περιοχής, και το επαρχιακό αλλά και το αγροτικό. Ειδικά στην Ολυμπιάδα, η οποία και βρέθηκε στο επίκεντρο των καταστροφών, πλημμύρισαν οι χήμαροι που περνάνε μέσα από αυτήν, με αποτέλεσμα να καταστραφούν δεκάδες σπίτια ή και να καταστούν επικίνδυνα στο να κατοικηθούν, ενώ υπήρξανε το βράδυ εκείνο μέχρι και απεγκλωβισμοί ατόμων από τα ίδια τους τα σπίτια. Πολλά σπίτια στην Ολυμπιάδα, ακόμα και τώρα, δεν έχουν νερό λόγω της καταστροφής του δικτύου, ενώ έπαθε ζημιές και ο αγωγός των λιμάτων προς το βιολογικό καθαρισμό. Επίσης, στην περιοχή αναφέρω ορισμένες ενδεικτικά από τις ζημιές και τις καταστροφές είναι πολύ περισσότερες και εκτεταμένες. Ο επαρχιακός δρόμος που συνδέει τον Πολύγερο με την Ιερισσό αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί λόγω καθίζησης σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Βεβαίως, κύριε Υπουργέ, εδώ πρέπει να πούμε ότι όλος ο κόσμος ξέρει πια ότι αυτές οι πλημμύρες προκαλούνται και επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο, τέτοιο καιρό και όλο το χειμώνα, ασφαλώς λόγω της χρόνιας έλλειψης των αναγκαίων, των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων. Αντιπλημμυρικά έργα για τα οποία όλες οι κυβερνήσεις ποτέ μα ποτέ δεν έδωσαν τα χρήματα εκείνα που χρειάζονται για να μελετηθούν, για να σχεδιαστούν και για να υλοποιηθούν εν τέλει αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα. Και με βάση λοιπόν τα παραπάνω, σας ρωτάμε για τις δικές σας τις ενέργειες, οι οποίες όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει να έχουν επίγοντα χαρακτήρα, για να γίνει γρήγορη η καταγραφή όλων των ζημιών που έπαθαν οι λαϊκές περιουσίες, τόσο για την πρώτη όσο και για τη δεύτερη κατοικία, η οποία πολλές φορές εξαιρείται, και αυτές βεβαίως οι ζημιές να αποζημιωθούν στο 100% και όχι σε μικρότερα ποσοστά. Να ελεγχθούν για τη στατική τους επάρκεια τα σπίτια που είναι δίπλα στα πλημμυρισμένα ρέματα. Τα είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια, ορισμένα έχουν σοβαρό πρόβλημα. Να γίνει άμεση και πλήρη αποκατάσταση όλων των καταστροφών και να δοθούν βεβαίως, κύριε Υπουργέ, τα επιτέλους τα απαραίτητα χρήματα για το σχεδιασμό, όπως είπαμε, και την κατασκευή των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων στη Χαλκιδική, διευθετώντας παραδείγματος χάρη, κάτι που είναι επίγον και αναγκαίο, όλους τους χυμάρους και βεβαίως αποκαθιστώντας όλα τα προβληματικά δίκτυα. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω πολύ σύντομα, με δεδομένο ότι στην Ολυμπιάδα, δίπλα σε αυτά τα ρέματα που τη διασχίζουν, υπάρχει και η εξορεκτική δραστηριότητα του χρυσού, η γνωστή, καθώς και πολλοί χώροι απόθεσης με επικίνδυνα απόβλητα από προηγούμενες εκμεταλλεύσεις. Νομίζουμε ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα μία αυτοψία από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες για τυχόν μεταφορά, δεν το γνωρίζουμε, τυχόν μεταφορά τοξικών ρήπων και φερτών.